Νέα Λαϊκή Συνέλευση πραγματοποιούν οι κάτοικοι της Πορταριάς του κατηχορίου των Σταγιατών της Άλλης Μεριάς. Παρουσία των αντιπροσώπων από τον Άγιο Βλάσιο και τα Άνω Λεχόνια την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου στις 18:30 στο κατηχόρι, με μοναδικό θέμα τη χλωρίωση του πηγαίου νερού, στην οποία προχωράει η ΔΕΙΑΜΒ και οι ίδιοι αντιδρούν. Οι κάτοικοι τονίζουν ότι μετά την αλαζονική, προκλητική και ειρωνική στάση των αντιπροσώπων της ΔΕΙΑΜΒ και του αντιδημάρχου της περιοχής την προηγούμενη Τετάρτη στο πρώην Δημαρχείο Πορταριάς, θεωρούν απαραίτητο να γίνει ενημέρωση των κατοίκων των χωριών και του ορεινού όγκου του Πηλίου για τα θέματα που συζητήθηκαν και τη λήψη αποφάσεων για τις επόμενες κινήσεις. Όπως επισημαίνουν οι κάτοικοι, η προστασία της υγείας σημαίνει πρωτίστως συστηματικό καθαρισμό και συντήρηση δεξαμενών και δικτύων, άμεσο εντοπισμό των εστιών μόλυνσης και αποκατάσταση και όχι χλωρίωση και αδιαφορία που αποτελεί πάγια πρακτική της ΔΕΙΑΜΒ χρόνια τώρα στην πόλη του Βόλου. Η προτροπή του Αντιπροέδρου της ΔΕΙΑΜΒ να συνηθίσουμε τη γεύση του χλωριού αποτελεί ύβρις προς τους κατοίκους των χωριών που πολύ γρήγορα εισέπραξαν το αντίτιμο της συμμετοχής στον Καλλικράτη, χλώριο και υποτίμηση. Οι κάτοικοι του Πηλίου ζητούν να εγκαταληφθεί το σχέδιο μόνιμης χλωρίωσης και η ΔΕΙΑΜΒ να δείξει σεβασμό απέναντι στους κατοίκους, την ιστορία και τη φύση των χωριών του Πηλίου, τονίζοντας ότι θα διεκδικήσουν όποια ένομα δικαιώματα προκύπτουν από τη βλαπτική διαχείριση της υπόθεσης από τη ΔΕΙΑΜΒ. Δεν θα ησυχάσουμε μέχρι να ξανατρέξει στις βρύσες μας το φυσικό νερό των πηγών, τονίζουν οι κάτοικοι. Στο μεταξύ, στη συνέχεια των ελέγχων που διενεργεί η ΔΕΙΑΜΒ στα δίκτυα των νεοεντασσόμενων περιοχών, πραγματοποιήθηκε μικροβιολογικός έλεγχος του νερού των δικτύων ίδρυυσης της Μακρινίτσας. Τα αποτελέσματα των ελέγχων έδειξαν σε ορισμένο αριθμό δειγμάτων περιορισμένο μικροβιολογικό φορτίο. Τα αποτελέσματα εστάλησαν στη Διεύθυνση Υγείας και παράλληλα η ΔΕΙΑΜΒ προχωρά στην εγκατάσταση συστημάτων απολίμανσης. Μετά τη λειτουργία των συστημάτων απολίμανσης θα υπάρξει νέα δειγματοληψία και ενημέρωση.